Εντός Νέας Δημοκρατίας, σημαίνοντα πρόσωπα, επισημαίνουν πως θα έπρεπε ο Φρέντι Μπελέρης, σημαίνοντα πρόσωπα, ναι, λέω, ναι, να είναι στο ψηφοδελτίο. Ναι, αλλά λένε όχι όμως μόνο ότι για λόγους. Όχι, μισό. Όχι μόνο για λόγους ψηφοθυρικούς να ρίξουμε την απόχη να πάρουμε την δεξιά ψήφο. Όχι μόνο για αυτό. Εγώ τουλάχιστον το έχω από ανθρώπους οι οποίοι δεν το λένε γι' αυτό. Μόνο. Δεν θέλω να πω να πάρουμε την απόχη. Γιατί υστερεί, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία στους. Ενώ το κόμμα κοινό, στο δεξιό της κοινό. Όχι γι' αυτό. Κυρίως για να δείξει η Ελλάδα ότι. Ότι υποστηρίζει τον νόμο γεννήτης. Αυτό. Τα πάντως, επαναλαμβάνω, όταν λέω κάτι, δεν σημαίνει ότι εκφέρω τη μοναδική αλήθεια. Δεν είναι η μοναδική αλήθεια δική μου. Υπάρχουν, μάλλον αυτή που μετέφερε, υπάρχουν και άλλες αλήθειες στο τραπέζι. Άρημο, ότι δεν μπορεί ένας υποψήφιος να είναι μεταξύ Μητσοτάκη και Βελόπουλου. Εγώ το θεωρώ λάθος αυτό. Μπορεί να είναι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Μπορεί να είναι ό,τι θέλει, αλλά το να λες ότι εγώ αν δεν πάω στο Μητσοτάκη θα πάω στο Βελόπουλο. Ναι, άμα δεν πάω. Μοιάζει λίγο περίεργο αυτό. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Εσύ, αν λες ότι αυτό εκπορεύεται από την πλευρά Μπελέρη, ότι θα πάει στον αυτόν. Δεν το ξέρω. Προφανώς. Να το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι. Να το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι. Το ίδιο δεν συμβαίνει όμως, λέω, και με Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Κύριε Σπυρόπουλος, κοντά μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Σπυρόπουλος. Επίσης, πριν πάμε στο πολιτικό, θα σας πω την είδηση εκείνη την οποία σχολιάζαμε για τους φοιτητές της νομικής που πηγαίνουν στα. Δεν αρίστευσαν, έσκησαν τα παιδιά. Νίκησαν την Οξφόρδη, νίκησαν τη Λία. Σάρωσαν. Πήρανε το πρώτο βραβείο για μία ακόμα φορά. Βεβαίως. Και από ποιους υποστηρίχθηκε, ούτε από το Υπουργείο Παιδείας, ούτε από το Πανεπιστημίο τους. Ναι. Αλλά από ιδιώτες χορηγούς. Ναι. Αυτό λέμε. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σπυρόπουλο, παιδιά. Να δούμε τι γίνεται με το Πασόκ. Το Πασόκ έχει μείνει αρκετά πίσω, κύριε Σπυρόπουλο. Αυτή η αίσθηση δίνεται από τους δημοσκόπους. Χθες μιλάγαμε και με τον κύριο Δρυμνιώτη. Έχετε μείνει αρκετά χαμηλά. Μοιάζει να ανεβαίνει, να έχει πάρει μεγάλο κομμάτι ο κύριος Κασελάκης, ενώ θα πρέπει να συμβεί το αντίθετο σύμφωνα με τη διαδικασία που εξελίσσεται στην πολιτική. Σας φαίνεται να σας παίρνει κομμάτι ο κύριος Λοβέρδος. Έτσι λέγεται, ότι εισπράττει ο κύριος Λοβέρδος από το Πασόκ. Και μοιάζει να έχετε μείνει στάσιμοι. Τι συμβαίνει τώρα εδώ? Με τον κύριο Λοβέρδο ξεπερνάει το 30% ήδη. Έτσι, για κάποιες δημοσκοπήσεις συμβαίνει γι' αυτό. Τώρα θα δούμε. Τέλος. Ξύρεις τον γαμπρό. Εμένα, παιδιά, το Πασόκ δεν έχει μιλήσει ακόμα. Θα μιλήσει τώρα. Για να δούμε. Πασόκ τώρα. Αν θυμηθώ τις προβλέψεις του κύριου Δερμιώτη πριν από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, δεν πρέπει και πολύ να στενοχωριόμαστε. Πώς? Καλά, δεν το λέει μόνο ο Δερμιώτης αυτό. Γιατί? Θα βάζει τώρα με τον κύριο Δερμιώτη. Έλεγε θα πάρουμε 8%. Ότι θα πάρουμε 8%. Εντάξει. Αλλά κάτι έλεγε και για τη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου. Και επίσης έλεγε: μην ασχολείστε με τις αυτοδιοικητικές εκλογές στο Δήμο Αθηναίων, θα κερδίσει ο κύριος Μπακογιάννης αέρα. Ναι. Άρα λοιπόν. Δεν κέρδισε, 41% πήρε. Εγώ θα τον. Άλλο αν συνασπίστηκαν όλοι οι υπόλοιποι. Το 41 δεν είναι μικρό. Αν μπορώ, γιατί είμαι πολύ μικρότερο σε ηλικία και με πολύ λιγότερη εμπειρία, να κάνει λιγότερες προβλέψεις. Όχι γιατί. Να σας αφήσουμε τον κύριο Δρυμνιώτη τις προβλέψεις του. Όχι, ο καθένας. Αναλύσεις κάνει ο κύριος Δρυμνιώτης, θα τους πάρουμε το κεφάλι. Και ο καθένας εμάς. Εγώ δεν θέλω να πάρω το κεφάλι κανενός. Λέω το θέμα τώρα, ποια είναι το Πασόκ. Ακούω. Όταν εμφανίζεστε ως κέντρο αριστερά, αυτό λέει και ο Δημήτρης, ΣΥΡΙΖΑ και Πασόκ, να μην μπορεί να αγγίξετε το χειρότερο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που είναι τώρα τον Απρίλιο. Ναι. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα στην κέντρο αριστερά. Εγώ γιατί το σχολιάζω? Γιατί ακούω πάρα πολλούς και τοποθετούνται με μια βεβαιότητα. Θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, το Πασόκ δεν πάει καλά. Τα είχα ξανακούσει αυτά. Την βεβαιότητα που τοποθετούνται και πριν τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Και τελικά ο ελληνικός λαός αποφάσισε κάτι πολύ διαφορετικό. Πόσο μάλλον σε ένα περιβάλλον όπως αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας, στο οποίο η κοινή γνώμη δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να ψηφίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο κόσμος. Οι ευρωεκλογές είναι νομίζω μια. Ή ο κόσμος του Πασόκ δεν έχει. Όχι, νομίζω. Γενικότερα. Ήταν ο κόσμος του Πασόκ. Ευρύτερα. Εγώ βλέπω τις δημοσκοπήσεις, παρακολουθώ. Ξέρετε και το λέω. Δεν είμαστε αυτοί. Είπε κάτι ο κύριος Ανδρουλάκης που έκανε μεγάλη αίσθηση. Δεν πιστεύουμε. Έτσι, θέλω να τα ξεκαθαρίσω. Εντάξει. Αυτό γιατί τι θέση. Το σχολιάσουμε μετά. Το σχολιάσουμε μετά. Μας περιμένετε, κύριε Σπυρόπουλο, να κάνουμε ένα διάλειμμα, σας παρακαλώ, και εδώ θα είμαστε εσείς. Λέτε να φύγει. Πού να πάει να φύγει? Δεν έκατσα ακόμη. Πού να πάει? Όχι, δεν μας περιμένετε. Ναι, περιμένετε. Στο λόγο του εννοώ να βάλει μια παύση, τέλος πάντων. Ελάτε, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ κάνω μια πολύ ωραία συζήτηση πριν. Σε επίπεδο κουτσομπολιού, περάσαμε καλά στο διάλειμμα. Ωραία, είναι κοντά μας ο κύριος Σπυρόπουλος και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει με το Πασόκ σε αυτές τις εκλογές. Όλες οι δημοσκοπήσεις, πάντως, κύριε Σπυρόπουλε, σας δείχνουν
κολλημένος σε ένα ποσοστό. Δεν σας δείχνουν δηλαδή στη φάση που βρισκόμαστε σε κάποια εκτόξευση. Χτυπάτε, λέτε, τη δεύτερη θέση. Απ' την άλλη, θεωρείτε ήττα την τρίτη θέση. Πώς όλο αυτό θα μαζευτεί μετά τις εκλογές? Και γιατί το είπε? Γιατί για την ώρα είστε τρίτη. Γιατί το έβαλε. Αρχικά να δούμε πού ήμασταν και πού είμαστε αυτή τη στιγμή. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 19 και τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, να πάω πιο πρόσφατα, φαίνεται ακόμα και με τις δημοσκοπήσεις τις τωρινές, με ένα μεγάλο κομμάτι αποφάσεων, ότι είναι σε μια ανωδική πορεία. Σωστά. Το πού θα σταματήσει αυτή η ανωδική πορεία, κατά την άποψή μου, θα το μάθουμε το βράδυ της 9ης Ιουνίου. Δεν είναι αυτό. Δεν μπορώ να το προεξοφλήσω πιο νωρίς. Δεν είναι ο στόχος σας αυτός μόνο. Εμείς λέμε ότι είμαστε σε μια ανωδική πορεία. Μια άνοδο. Λέμε ότι είμαστε σε μια ανωδική πορεία. Έχει ξεκαθαρίσει ότι ο στόχος είναι να είστε καθαρά δεύτερο κόμμα. Μισό λεπτό. Εγώ λέω ότι είμαστε σε μια ανωδική πορεία. Ναι, ναι. Ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που μας δίνουν στη δεύτερη θέση, υπάρχουν δημοσκοπήσεις που μας δίνουν στην τρίτη θέση, είναι στα όρια του στατιστικού λάθου. Θα το μάθουμε την 9η Ιουνίου. Μάλιστα. Να δούμε όμως που βρίσκονται και τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί λέμε το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε, δεν πάει πολύ καλά. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι χάνει σχεδόν 10 μονάδες. Είναι κάτω και. Σε σχέση με τι? Είναι με τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Α, έτσι το είναι κάτω σε σχέση. Εθνικές με ευρωεκλογές δηλαδή. Είναι κάτω, οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή είναι κάτω και από τις ευρωεκλογές. Κάτι άλλο το βράδυ της Κυριακής. Του 19. Εγώ πήγα να τον βοηθήσω τώρα, αλλά με αυτές τις θέσεις που παίρνει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ξέρω που θα καταλήξουμε στο τέλος. Έρισε την εμπιστοσύνη σου. Ξέρω που θα καταλήξουμε στο τέλος. Διότι ήθελα να τον βοηθήσω ως εξής. Από ΣΥΡΙΖΑ. Για να του πω το εξής. Μισό. Για να του πω το εξής. Πόσο έβγαλε το ΠΑΣΟΚ την περασμένη φορά στις ευρωεκλογές? 7,72. Μπράβο. Άρα. Οτιδήποτε πάνω από το 10 είναι περηφανής νίκη. Είναι μεγάλη νίκη. Αυτό θα χρησιμοποιήσει το... Έτσι θα το πάει. Αλλά επειδή όμως θα λένε το βράδυ της Κυριακής, όπως όλοι. Δεν θα είναι μόνο ο Σπυρόπουλος, θα είναι. Όχι, λέω. Όπως όλοι θα κάνουν αναγωγές με βάση το 41. Όχι, αλλά ξεκινάμε. Το κάνει αυτό. Εγώ γιατί τώρα ο Νίκος Ανδουλάκης, αν το 7,7 το κάνει οτιδήποτε πάνω από 10, είναι σούπερ νίκη. Δεν το συζητώ. Αλλά τα λένε άλλα. Το είπε κάποιο αυτό, δεν θυμάμαι τώρα με τον Νίκο. Γι' αυτό πήγα να τον βοηθήσω, αλλά μετά λέω. Θα είναι, λέει, σαν τις φοιτητικές εκλογές. Όλοι οι νικητές. Αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών. Θα βγαίνει η ΔΑΠ, Νέα Δημοκρατία, θα λέει αυτό. Θα βγαίνει όλοι η ΔΑΠ. Εγώ ξεκίνησα. Ξεκίνησα με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ο κύριος Οικονόμου, ως γνωστός προβοκάτορας, ξεκίνησε λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πάει πολύ καλά. Και δεν πάει. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν πάει τώρα, καλά. Κύριε δηλαδή, τώρα, η Νέα Δημοκρατία... Είναι προβοκάτορας όταν είναι προβοκάτορας, το λένε. Η Νέα Δημοκρατία πέφτει... Είμαστε πραγματικότητα, λέμε. Η Νέα Δημοκρατία πάει καλά, πέφτει 10 μονάδες. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει καλά, που πέφτει ακόμα... Άρα δεν πειράζει. Εμάς δεν μας δίνει η Νέα Δημοκρατία πρώτα. Αυτό λέμε. Εδώ βάζει ένα ωραίο θέμα τώρα. Αυτό τι λέτε τώρα. Να κάνω μια πρόταση. Τα ίδια μέτρα, τα ίδια στα πράγματα. Ναι. Εμείς ανεβαίνουμε. Μοιάζει με το διαγώνισμα. Να σας πω κάτι. Και πάνε μια χαρά. Ήρθε ο γιος μου και έγραψε μαθηματικά 14 στα 20. Ναι. Λέω, παιδί μου. Δεν είναι. Μπαμπά, όλοι γράψαμε. Και σε εξετάσεις εκλογές. Το γνωστό. Το γνωστό. Αυτό μας λέτε τώρα. Όλοι πήγαν εκεί. Τάιμα, μπορώ να κάνω μια πρόταση. Για πες, για πες. Οι επόμενες δημοσκοπήσεις, κάποιες από όλες δημοσκοπήσεις που γίνονται. Ναι, ναι. Λέω. Προτείνω στους αγαπημένους δημοσκόπους να μας δώσουν μερικά στοιχεία. Μία από τις επόμενες που γίνονται κάθε μήνα, που έχουμε 7-8 κάθε μήνα, να κάνουν αναπεριφέρεια. Οι περιφέρειες είναι 13. Να δούμε λοιπόν στις αναπεριφέρεια τι ψάρια πιάνει ο καθένας. Δηλαδή να δούμε τι γράφει η Νέα Δημοκρατία στην Αττική. Τι γράφει στη Δυτική Μακεδονία. Τι γράφει στην Κεντρική Μακεδονία. Τι γράφει, ξέρω εγώ, παρακάτω. Ή στη Δυτική Ελλάδα. Δεν μας κάνουν τοπικές, εννοώ αναπεριφέρειες. Ναι, ναι. 13 όλες και όλες. Δεν είναι κακό. Πολλές, ναι. Να βρούμε, να δούμε τι πιάνει ο καθένας τώρα. Κέρδη και ζημιές. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως, γιατί αυτή η παρατήρηση είναι ωραία. Δηλαδή, λέει, τι χάνει η Δημοκρατία, είναι πράγματι στο πανελλαδικό. Τι θα γράψει, παιδιά, το βράδυ ο χάρτης. Ναι. Δεν είναι το πιο σημαντικό από ποιο θα είναι ο λέμε να έχουμε να λέμε. Ρε, πουλάκι μου, να έχουμε να λέμε. Τώρα μέχρι τις έχουμε δύο μήνες ακόμα. Άκη μου, να βάλω και μία ακόμα παράμετρο σε αυτό που λες. Να δούμε τα ποσοστά το βράδυ των εκλογών και θα βγουν τα συμπεράσματα, τα πολιτικά βεβαίως. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό το οποίο έχει πει ο Δημήτρης, που το λέμε ως όλοι οι δημοσιογράφοι, αλλά νομίζω ότι το είπε πρώτα ο Δημήτρης, η εθνική κάλπη, εκεί θα είναι το ζήτημά μας. Εκτός όμως από αυτό, το παράμετρο που θέλω να βάλω, είναι και το ποιοι θα εκλεγούν. Θα ξαναστείλουμε πάλι λαϊκούς αηδούς ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ο κόσμος εκεί είναι πάντως έξω. Γιατί λέμε για τους αρχηγούς, βάζουν αυτόν, βάζουν τον. Έχουν όμως κι άλλους μέσα. Γιατί εγώ είδα άξια στελέχη παντού στα κόμματα. Παντού. Κάντε ένα κόπο να διαβάσετε βιογραφικά. Γιατί αυτό δεν το κάνουμε εμείς?
Και λέμε, α, ο τραγουδιστής, α, ο ποδοσφαιριστής, α, η περσόνα. Διαβάζει τα βιογραφικά. Έχει βιογραφικά που ναι, ντρέπεσαι να τα διαβάσει. Είναι σαν και αυτό που λέγαμε με τον Πασόκ. Ας το κάνουμε λοιπόν και εμείς ψηφοφόροι. Επικεντρωθήκαμε σε έναν υποψήφιο που έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ευρωψηφοδέλτιο του Πασόκ πραγματικά είναι πολύ καλό. Βεβαίως ή τα νέα παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε, είδαμε χθε τη Διεθνολόγο. Ή και μέσα στη Νέα Δημοκρατία παρούλα Μπράουν. Γιατί πρέπει να πα δηλαδή στο λαμπερό. Σε αυτό που βλέπει στα τηλεπαράθυρα. Έχει ευθύνη όμως οι ηγεσίες των κομμάτων γι' αυτό. Βεβαίως. Οπωσδήποτε έχει. Το συζητάμε. Βεβαίως έχουν. Ποια στελέχη προβάλλει. Τώρα κύριε Σιζόπουλε. Και περιμέναμε, αν μου επιτρέπετε, έχω ένα μήνυμα εδώ. Ναι, ναι. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος μου λέει: αποκλείεται ο Μπελέρης να κατέβει με περιθωριακά κόμματα όπως Βελόπουλου ή Νίκης. Μακάρι. Λέει ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Ευχαριστώ πολύ. Το ερώτημα είναι αν διαπραγματεύεται. Αν συζητάει. Βέβαια τώρα. Το λέω κατηγορηματικά μου γράφει. Κατηγορηματικά λέει. Το κρατάμε αυτό. Ο Άγγελος Συρίγος ξέρει. Αλλά αν θα κατέβει με την Νέα Δημοκρατία ο κύριος Μπελέρης. Όχι, αυτό είναι απόφαση. Δεν το ξέρει. Όχι, μου δίνει πολύ ωραία πάσα τώρα για να πω το εξής. Ότι δεν είναι δουλειά του Άγγελου Συρίγου να πει. Μισό. Γιατί είναι δουλειά του Προέδρου. Και μια που λέγατε για το προηγούμενο, περίμενε αυτός ο κόσμος που έδωσε 41% στον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Δεν λέω το σύνολο γιατί δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά μπορώ να καταλάβω ότι ένα κομμάτι αυτού του 41% είναι από εκείνους τους πολίτες. Είναι και εκείνοι οι πολίτες οι οποίοι θα ήθελαν, κυρίες και κύριοι, να καταρτίζει τον κατάλογο των ευρωβουλευτών ο πρόεδρος του κόμματος, να παίρνει απόλυτα την ευθύνη πάνω του με ποια έννοια, να πει δηλαδή ότι με αυτούς τους συνεργάτες θέλω εγώ να εκπροσωπήσω. Άρα, η αποτυχία ή η επιτυχία. Να εκπροσωπήσω την Ελλάδα. Λίστα βεβαίως. Και έπρεπε να το κάνει κάτι. Την ταπεινή μου γνώμη, έπρεπε να το κάνει ο πρωθυπουργός. Ποια θα ήταν η λειτουργία των κομμάτων, Βρεάρη? Αυτή δεν θα υπάρχει έννοια του κόμματος. Αυτή είναι η λειτουργία του κόμματος. Παίρνει την ευθύνη. Ενός ανδρός αρχή. Παίρνει την ευθύνη από τον μεγαλύτερη έννοια. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Από τη μία ακούω προβληματισμό του τύπου να μην βάλουν τους διασήμους, να βάλουν τους ασήμους. Να κάνουν εκείνο, να κάνουν το άλλο. Ωραία. Κατάλογος λοιπόν με εκείνα τα πρόσωπα που πιστεύει ο αρχηγός ότι θα εκλεγούν. Άρα δικαιώνεις. Ανάμεσα στο διάσημο. Δικαιώνεις τη διαδικασία τη χθεσινή του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα ονόματα στον κόσμο. Okay, μια χαρά, ποιον μια προτείνει. Δεν είναι μια χαρά. Καλά, για πρώτη φορά το κάνει και τα υπόλοιπα. Δεν είπε κανεί το. Δεν είπε τίποτα. Απλά είναι διαδικασία. Τώρα, κύριε Σπίτι. Απλώ να δώσω τέλο τι θα γίνει μέσα. Μισό λεπτό, ρε. Εντάξει, Βαγγέλη. Κανένα δεν θα είναι. Είμαστε χθεσινοί. Εντάξει. Τώρα κάνει αυτά τα σόου. Έτσι όπω είναι τα πράγματα, κανεί δεν θα είναι. Από τη διαδικασία αυτή, από του 30. Αυτά που κάνει ο Κασελάκη. Ήταν ένα πρώτο βήμα. Αυτά που κάνει ο Κασελάκη είναι όλα για σόου. Είναι όλα για να παίζουμε τα πλυμπλίκια τώρα. Γιατί το λες αυτό. Γιατί. Πήγε ο κόσμος και ψήφισε. Ο κόσμος πήγε και ψήφισε. Γιατί πολιτική ουσία δεν έχει, ρε παιδιά. Γιατί δεν έχει, ρε παιδιά. Και μόνο το ότι πάει ο κόσμος. Και μόνο το ότι πάει ο κόσμος. Είναι πολιτικό βήμα. Είναι τον τρέχει και μετά του λέει. Τι του λέει του κόσμου. Ψήφισε αυτούς που θα σου πω εγώ. Ψήφισε αυτούς που θα σου πω εγώ. Έλα τώρα. Δικαίωμα, συγγνώμη. Είναι σαν το ανοίγω το σπίτι το 1800 για να το δει το πόπολο. Ένα λεπτό. Έλα τώρα. Έλα. Πέφτε και άλλη ξυπασιά. Ένα σχόλιο, κύριε Σπυρόπουλο, με συγχωρείτε. Επειδή το μπάζωμα είναι ένα από τα βασικά. Το μπάζωμα των τεμπών, το μπάζωμα στα τέμπη, είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα που χρησιμοποιεί το Πασόκ για να καταγγέλει την κυβέρνηση για συγκάλυψη κτλ. Θέλω ένα σχόλιο για την ανάρτηση του κυρίου Πλακιά, αυτού του τραγικού πατέρα και θείου, ο οποίος έγραψε στο Twitter, απαντώντας στον Πρωθυπουργό, στα όσα λέει για τα Τέμπη, ότι για το περιβόητο μπάζωμα, λοιπόν δεν υπήρχε κανένα μπάζωμα. Μιας και δεν κουβαλήσαν εκεί χώματα ή άλλα υλικά, αυτή η λέξη μπάζωμα έγινε ξεμπάζωμα. Δηλαδή πήραν γύρω στα 1500 κυβικά και τα λοιπά και τα λοιπά για να τα πάνε μαζί με τα βαγόνια σε άλλο χώρο. Τη λέξη μπάζωμα λέει ο κύριος Πλακιάς. Όχι ο Μητσοτάκης, όχι ο Τριαντόπουλος, όχι ο Καραμαλής. Τη λέξη μπάζωμα τη χρησιμοποιήσαμε για να τους μπερδέψουμε και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να κάνουμε την έρευνα χωρίς να τους έχουμε στα πόδια μας για τυχόν τρικλοποδιές. Και λέγεται για τον υπόλοιπο άνθρωπο, ο οποίος έχει όλα τα δίκαια να φωνάζει για να θέλει διαλεύκα της υπόθεσης και να χυθεί άπλετο φως. Όμως, εδώ το μπάζωμα τι γίνεται. Φεύγει από το κάδρο. Ο χώρος του δυστυχήματος πειράχτηκε. Κύριε. Όχι. Μάλιστα. Με ρωτήσετε κάτι. Εντάξει. Άρα λέτε ότι δεν αλλάζει κάτι. Εντάξει. Λέγανε οι κυβερνητικοί βουλευτές και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι έπρεπε να πατήσουν πάνω τα γερονοφόρα οχήματα για να πάρουν τους σειρμούς.
που εγώ σας λέω, επειδή ήμουν τις πρώτες ώρες εκεί το πρωί που ξημέρωσε, η τεράστια αυτή γερανή ήταν εκεί στην περιοχή. Μάλιστα. Πατούσαν σε εκείνο το χώμα. Ωραία. Άρα λοιπόν, εγώ δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες, εμπειρογνώμονας δεν είμαι, δεν ξέρω τα τεχνικά, εγώ ξέρω το εξής. Από τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος και με αφορμή τις αποκαλύψεις για τις ηχογραφημένες συνομιλίες μεταξύ σταθμάρχη και μηχανοδηγού, που κάποιος τις πήρε, τις έραψε και τις έδωσε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως ήθελε, υπήρχε μια οργανωμένη προσπάθεια να δημιουργηθεί το περιβάλλον για να τα δώσουμε όλα σε ανθρώπινο λάθος, να τα αποδώσουμε όλα σε ανθρώπινο λάθος, να μην υπάρξουν πολιτικές ευθύνες και να χαθούν πολύτιμα στοιχεία. Και τα πολύτιμα στοιχεία που χάθηκαν, κλείνουμε τα είπε η τριμελής των εμπειρογνωμών, να κόρησε η ίδια η κυβέρνηση. Δεν τα είπε το Πασόκ, δεν τα είπε ο Σπυρόπουλος. Μία λέξη για τον Άρη, αλλά για να κλείσουμε, παιδιά, πράγμα στον Σταυριονίδη. Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, καθηγητής Άγγελος Συρίγος, λέει, όταν ακούστηκε ότι μπορεί να μην κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, του έστειλαν μήνυμα για να κατέβει μαζί τους και ο Βελόπουλος και η Νίκη. Ο Μπελέρης λέει, εκείνο που έχει νόημα είναι η Ελλάδα για εκείνον, για μένα. Είμαι 30 χρόνια παλεύω για τις ιδέες μου, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός και προφανώς δεν ανταποκρίνομαι σε κανένα κάλεσμα από τα περιφερειακά τα άλλα. Ο κύριος Συρίγος λείπει από την κυβέρνηση. Αυτό έχω να πω εγώ. Επειδή μιλάγαμε πριν για τις επιλογές και των ευρωβουλευτών, εγώ σας λέω ότι όποιοι επιλεγούν από τον ελληνικό λαό να πάνε εκεί, έχουν σημαντικά να διεκδικήσουν για τη χώρα. Όσον αφορά και την εξωτερική πολιτική και άμυνα της Ευρώπης και όσον αφορά την κλιματική κρίση. Συνεδρίαση έληξε, όχι, όταν λέμε τα σημαντικά, όμως η συνεδρίαση έληξε. Πάμε για Τελαβίβ. Γεια σας, έχουμε και άλλη δουλειά. Σας αρέσει ο Φακός, κύριε Συνάδελφε, βλέπω. Γεια σας, σας αρέσει ο Φακός. Καλημέρα σας, κύριε.